Είχες περάσει με πόσα, ναι? Με τρία. Με τρία. Ποιος είχε κόψει? Η Ιλιάνα. Η Ιλιάνα. Θυμάσαι για ποιο λόγο, δεν της άρεσε? Εννοείται. Δεν ξεχνιέται αυτό. Τι ήταν, ε? Μου είχε πει ότι το μόνο που βλέπει σε μένα είναι δύο στήθη. Το στήθος είναι φυσικό? Όχι, δεν είναι φυσικό, αλλά αν θεωρώ ότι αν δεν το έλεγα, δεν θα το καταλάβαιναν κιόλας, γιατί... Να το. Να σε, μάλλον. Γιατί τους το είπα από μόνη μου, δεν θέλησα... Δεν θεώρησα σωστό να πω ότι δεν έχω κάνει. Καλά, νομίζω ότι ναι, μπορεί και να το καταλάβαιναν. Το θέμα όμως είναι... είχες ταχωρηθεί ακούγοντας την Ιλιάνα να σου κάνει αυτό το σχόλιο? Πάρα πολύ, γιατί με υποτίμησε και μου φέρθηκε, μου μίλησε σαν να είμαι ένα κοριτσάκι που εντάξει, δεν μ' άρεσε να με υποτιμάνε γενικότερα, αλλά επειδή είμαι πολύ ευγενική δεν μπορούσα να, δεν μ' άρεσε να βρίζω και να τη μιλάω. Και απλά δέχτηκα τις κριτικές και θεωρώ ότι εν τέλει για καλό μου, σε καλό μου βγήκανε. Είχες την ευκαιρία να της το πεις αυτό από κοντά κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων, ότι ξέρεις κάτι, με είχες στενοχωρέσει η κριτική που μου είχες κάνει? Στην πορεία κατάλαβα και κράτησα αυτά τα σχόλια που έκανε ο κύριος Κουλός και η κυρία Καγιά, γιατί τους θεωρώ πιο έμπειρους σε αυτό το χώρο. Οπότε προτιμούσα να μην ακούω τα σχόλια που με έριχναν περισσότερο, γιατί λόγω και του κουρέματος η ψυχολογία μου δεν ήταν και καλύτερη. Έλα τώρα να πάμε λίγο στο κουρέμα. Οι άνθρωποι που είναι δικοί σου, οι συγγενείς σου, οι φίλοι σου, τι σου είπανε για το μαλλί? Οι γονείς μου, επειδή τους το είπα στο τηλέφωνο, στενοχωρήθηκαν πάρα πολύ στην αρχή και μου λένε γιατί το έκανες, επειδή ξέρουν τι τρέλα είχα με τα μαλλιά μου, και η μαμά μου και ο μπαμπάς μου λένε έπρεπε να φύγεις και γιατί να στενοχωριέσαι τόσο και αφού δεν το ήθελες. Και εν τέλει με βλέπει η μαμά μου στη τηλεόραση και επειδή μοιάζουμε τώρα πιο πολύ, φάνηκαν τα χαρακτηριστικά μου γιατί και αυτή έχει έτσι έντονα και μοιάζουμε. Τη έλεγαν όλοι, αχ, μοιάζεται πολύ με την κόρη σου και αυτά. Και μου λέει καλά, τι στενοχωριώσουν, σου πάνε πάρα πολύ. Και τελικά του αρέσει αυτό. Σκέφτηκες προς στιγμή να φύγεις από το παιχνίδι? Μετά από αυτό που έγινε. Αφού με κούρεψαν και ναι, μετά. Ναι. Όχι, αφού λιγότερο με κούρεψαν, ότι και να μου βάλουν να κάνω, θα το κάνω. Πριν σε κουρέψουν, όταν σου είπαν τι θα σου κάνουν, δηλαδή θα μπορούσε να σταθεί αυτό ένας λόγος για να σταματήσεις το όνειρό σου εκεί? Ήμουνα 50-50, ήθελα να φύγω, αλλά απ' την άλλη, επειδή ήδη ένα μήνα είχαμε, με το που έγινε το bootcamp, εμείς μέναμε σε ένα άλλο χώρο για να μην διαρρεύσουν και τα νέα. Και μετά από ένα μήνα μπήκαμε στο σπίτι. Οπότε λέω, έχασα τόσα πράγματα από τη ζωή μου για το τίποτα. Αφού ήρθα, λέω, θα το κάνω εν τέλει. Τελικά η εμπειρία αυτή τη γεύση σου άφησε? Όταν βγήκα στις αρχές, ήμουνα πολύ στεναχωρημένη, ένιωθα πικρία. Γιατί ένιωθα ότι αδικήθηκα. Αλλά θεωρώ ότι όλα τελικά έγιναν την κατάλληλη στιγμή έτσι όπως έπρεπε. Γιατί είχαν γίνει και αυτά με το ξενοδοχείο και τις διαφημίσεις. Και λέω τώρα ο κόσμος θα με μισεί. Αλλά βγήκα την κατάλληλη στιγμή, τοποθετήθηκα θεωρώ σωστά και με αγάπησε και ο κόσμος. Και σαν εμπειρία κιόλας χαίρομαι που το ζήσα και γνώρισα και όλους αυτούς τους ανθρώπους. Όταν βγήκες και συνειδητοποίησες την απήχηση που έχει το παιχνίδι στον κόσμο και τα σχόλια που γράφονται στα διάφορα social media, η πρώτη αίσθηση που είχες ποια ήτανε? Ακόμα και τώρα ο κόσμος ασχολείται με το τι γινόταν μέσα στο σπίτι. Ας πούμε, με ρωτάνε και μου φαίνεται πολύ περίεργο, γιατί ήξερα ότι θα κάνει αίσθηση, επειδή είχε να γίνει πάρα πολλά χρόνια, σαν reality. Yeah. Ήξερα ότι θα κάνει μεγάλη αίσθηση στο κοινό και θα θέλουν να το βλέπουν. Αλλά τόσο πολύ όχι, δεν το περίμενα. Και άντρες και όλες οι ηλικίες, παιδάκια. Ποια περίμενες ότι θα είναι η νικήτρια? Εντάξει, ήθελα να είμαι εγώ. Αλήθεια είναι. Αλλά εντάξει, όσο να είναι και τηλεόραση, οπότε θεωρώ ότι το άξιζε η Ειρήνη. Θα ήθελα να είναι και η Μαριάννα όμως, η Πενέση, γιατί και αυτή δεν τα είχε πάει ποτέ χάλια και με την ομορφιά της μπορεί πάντα να τριγύξει όλα τα κόνσεπτ.